Γεια σας παιδιά. Μόλις έλαβε τέλος ένα πολύ ωραίο ψάρεμα στο Σαρωνικό κόλπο και ιδιαίτερα θα μπορούσα να έλεγα μιας που πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, μιας ψαρεύουμε με καγιάκ. Το βάθος που ψαρέψαμε ήταν από τα 90 μέχρι τα 130 μέτρα και οι τεχνικές που πειραματιστήκαμε, δουλέψαμε, ήταν ζόγκα με ζωντανό, με σουπιά και βαθιά καθετή, με δόλωμα τάκου σαρδέλας. Στη ζόγκα πήραμε το πρωί ένα πολύ ωραίο χτύπημα, δυστυχώς δεν καρφώθηκε το ψάρι, και ένα αρκετά μεγάλο μουγκρί. Στη βαθιά καθετή, με δόλωμα, όπως σας είπα, σαρδέλα, πήραμε δύο πολύ ωραίους μπακαλιάρους, ένα ποντίκι και ένα καπόνι. Λοιπόν, εδώ είναι η σουπιά. Είναι το πρωινό το χτύπημα που πήρα και δυστυχώς το χάσαμε το ψάρι. Δεν καρφώθηκε καλά ίσως. Εδώ είναι το μουγκρί που σας έλεγα. Αυτό το πραγματάκι μέχρι να έρθει πάνω, παιδιά, έκανα όνειρα. Με το που το είδα όμως, δεν πειράζει. Σούπα. Ακόμα ζωντανό είναι. Και αυτά εδώ είναι τα ψάρια που πήραμε στην καθετή. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Γεια σας παιδιά. Από τη στεριά αυτή τη φορά. Ο λόγος που έφτιαξα αυτό το βίντεο είναι για να δούμε ότι το ψάρεμα με καγιάκ και πιο συγκεκριμένα με την τεχνική της καθετής δεν έχει περιορισμούς. Τι εννοώ? Έχω προσέξει ότι πολλά παιδιά ψαρεύουν από μια κλίμακα βάθους 20 έως 50 μέτρα. Και ο κύριος στόχος αλλιευμάτων είναι γόπες, πέρκες, λεθρίνια, χάνους. Λοιπόν, έκανα ένα ψάρεμα βαθιάς καθετής με το καγιάκ σε ένα καλό κομμάτι του Σαρωνικού κόλπου και βάθος από τα 100 μέχρι 130 μέτρα. Πήρα κάποια ψάρια και νομίζω το αξίζει ο κόπος να το δοκιμάσετε. Μιας που απευθυνόμαστε σε άλλα θυράματα, όπως μπακαλιάρους, καπόνια, μπαλάδες, ποντίκια, σαλάχια,
Φακριά, γιατί όχι, μιας που αγαπάνε τα βαθιά νερά. Λοιπόν, δοκίμασα, ψάρεψα, πήρα κάποια ψάρια και θέλω να μοιραστώ την αρματουσία αυτή μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, για την αρματουσία θα χρειαστούμε αυτά τα στριφτάρια της owner, αυτή τη σειρά εγκυστρών της owner, τα καλτίβα, τα CJ38, το 30 και το 10, ένα στριφτάρι για το ξεκίνημα της αρματουσίας μας και μια στριφταροπαραμάνα για το τελείωμα, εκεί που θα ενώσουμε το βαρύδι. Δύο χάντρες μεγάλες και τέσσερις μικρές. Πάμε να δούμε την αρματουσιά μας. Η αρματουσιά είναι αυτή εδώ. Ο κορμός της μπετονιάς, κορμός λέγοντας εννοούμε η μάνα μας, είναι 70 mm. Το πρώτο παράμαλο είναι 60 και τα άλλα τρία είναι 50. Το πρώτο παράμαλο είναι 15 πόντους, τα άλλα τρία είναι 10 πόντους. Το παράμαλο με τη μάνα το ενώνουμε από το στριφτάρι που σας έδειξα. Έχει μεγάλη αντοχή και δεν βρυνιάζει το παράμαλο. Τα παράμαλα δεν μας πειράζει που είναι μικρά, μιας που σε αυτά τα βάθη τα ψάρια δεν βλέπουν και τόσο καλά. Δεν βλέπουν, μάλλον δεν είναι διστακτικά όπως είναι στα ρηχά νερά. Λοιπόν, θα προσέξατε ότι το κάτω αγκίστρι είναι πιο μεγάλο και τα πάνω είναι πιο μικρά. Αυτό γιατί το κάνω. Στο κάτω αγκίστρι δολώνω ολόκληρη σαρδέλα, ενώ στα άλλα τρία δολώνω φιλέτα σαρδέλας. Θα προσέξετε πάλι τις χάντρες που έχω σε όλη την αρματουσιά. Οι χάντρες αυτές μπαίνουν για να προσελκύουμε τα ψάρια. Μιας που με το φόσφορο τα μαζεύουν κοντά τους. Έχω βάλει μια χάντρα μεγάλη στο ξεκίνημα, άλλη μια στο τελείωμα και κάθε αγκίστρι απαρτίζεται, έχει δίπλα μια μικρή χαντρούλα. Όπως σας είπα και πριν, ο λόγος που βάζω πιο μεγάλο αγκίστρι, πιο χοντρό παράμαλο, είναι γιατί από τη βάρκα ξέρω ότι χτυπάνε τα μεγαλύτερα ψάρια πάντα σχεδόν πάντα στο τελευταίο αγκίστρι. Γι' αυτό το έχω ενισχυμένο. Τα βαρύδια που δούλεψα εγώ στην τεχνική της συγκεκριμένη είναι από 200 μέχρι 250 γραμμάρια. Επιλέγω αυτό το σχήμα για να κατεβαίνει γρήγορα κάτω. Γενικότερα είναι μια πολύ απλή αρματουσιά. Δεν είναι εξειδικευμένη και δουλεύει άριστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όποιον δοκιμάσει να ψαρέψει σε αυτά τα βάθη και ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μου.